Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνονται οι καλοκαιρινές εκπτώσεις με τους εμπόρους να εκφράζουν την ικανοποίησή τους. Δεδομένης και της περσινής δύσκολης χρονιάς της και των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η πανδημία, η αγοραστική κίνηση έδειξε τη δυναμική της αυτό το καλοκαίρι. Ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, σε γενικές γραμμές και λίγο με τη βοήθεια και των τουριστών και του κόσμου υπήρχε μια εφορία και γενικά θέλουμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ακόμα εκπτωτικά προϊόντα ή τα έχουμε ξεπουλήσει? Όχι, υπάρχουν ακόμα από τα εκπτωτικά προϊόντα και θα τα πιστεύω μέχρι τέλος ότι θα πάμε καλά όλα. Γενικά είχαμε πάρα πολύ κίνηση, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ στη Δεδάλου, είχαμε πάρα πολύ πελατεία. Ήταν πολύ πρόθυμος να γενικότερα να δεχτεί πραγματάκια, να δει, να ψωνίσει, να του δείξουμε την ποικιλία μας. Μόνο λίγες ημέρες έμειναν για τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου, με την προσεχή Τετάρτη να είναι η τελευταία μέρα προσφορών. Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τα ψώνια τους πέφτουν να προλάβουν, όσο ακόμα υπάρχουν εκπτωτικά προϊόντα. Ψωνίσαμε, ναι. Εκπτωτικά ή δύο? Και από τα δύο. Έχει ακόμα δηλαδή εκπτωτικά ή δύο? Έχει, ναι. Σε κάποια μαγαζιά έχει. Σε κάποια έχει άλλα πράγματα. Καλές τιμές. Σε μερικά, ναι, εκπτωτικά υπάρχουν και καλές τιμές. Εσείς τι πήρατε και δωράκια? Εμείς πήραμε δωράκια και δικά μας πραγματάκια. Για τα παιδιά περισσότερο δηλαδή. Είναι για τα παιδιά. Δωράκια. Φωνάκια, ναι. Τίποτα, μόνο έτσι να κοιτάω τις βιτρίνες. Δεν έχουμε καλές τιμές ή έχουμε εκπτώσεις? Ναι, πιστεύω πως ναι. Εννοείται ότι υπάρχουν ακόμα, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, λίγες μέρες ακόμα. Και μέχρι πού φτάνουν τα ποσοστά? Μέχρι το 70%, ξεκινάμε από 20, 30, 50 και 70. Εκτός από τους ντόπιους, στην αγορά του Ηρακλείου υπάρχουν ακόμα αυτή την περίοδο και τουρίστες που χαζεύουν τις βιτρίνες των καταστημάτων, κάνοντας τη βόλτα τους στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι εμπορικότερες μέρες είναι τα απογεύματα, την Τρίτη και Πέμπτη περισσότερο, και αυτό μετά τις 6 ώρα το απόγευμα. Τα πρωινά είχε μια σταθερή ροή και οπωσδήποτε τα Σαββατοκύριακα από Παρασκευή, απόγευμα και μετά η δουλειά πάει πιο χαλαρά. Ήδη τα νέα προϊόντα της Φθινοπορεινής Συλλογής έχουν αρχίσει να στολίζουν πολλές βιτρίνες, προμηνύοντας πως το καλοκαίρι οδεύει προς το τέλος του.